Κύριε Σιδηχάκη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Σιδηχάκη, η εσωτερική επικαιρότητα είναι αρκετά πλούσια και υπό μία έννοια βεβαρημένη. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι στις 27 Μαΐου το απόγευμα το Κομμουνιστικό Κόμμα οργανώνει μία συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος με αντικείμενο το σχέδιο νόμου για τις εργασιακές σχέσεις. Ποιος είναι ο σκοπός, τι επιδιώκει το Κομμουνιστικό Κόμμα ύστερα από αυτές τις νομοθετικές εξελίξεις? Κοιτάξτε, βέβαια δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για δεκάδες συγκεντρώσεις του ΚΚΕ, ανεξάρτητα βέβαια τι θα κάνουν και τα συνδικάτα, τα σωματεία, τα οποία φυσικά ενισχύουμε, και πρέπει να υπάρξει ένας βομβαρδισμός, θα έλεγα, αντιδράσεων από την πλευρά της εργατικής τάξης κατά κύριο λόγο. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά. Εισάγει τη δεκάωρη δουλειά, πλήρη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και φυσικά έρχεται νέο χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση με πολύ κατάπτυστες διατάξεις. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση έχει κηρύξει τον πόλεμο στην εργατική τάξη. Αυτά αποτελούν αιτία πολέμου. Και το βασικό αφήγημα, να το πω έτσι, είναι ότι όλα γίνονται στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Και φυσικά ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και πάντα με την επίκληση των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών. Βέβαια, την επίκληση των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών την κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως. Τι σημαίνει καλές ευρωπαϊκές πρακτικές? Ότι πρέπει να καταργηθεί το 8ωρο μετά από 136 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με το Σικάγο. Ποτάμια αίματος της εργατικής τάξης για να καθιερωθεί 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο για να πληρώνει την εργατική του δύναμη, την εργατική της δύναμη, εργατική τάξη, να επιβληθεί η δεκάωρη απλήρωτη εργασία και μάλιστα με το πιστόλι στον πρόταφο, έτσι, γιατί αυτά θα γίνονται με ατομικές συμβάσεις, ξεχάστε συλλογικές συμβάσεις, γενικές συλλογικές συμβάσεις κτλ. Θα αυξηθούν και θα φθηνούν οι υπερορίες. Και φυσικά θα επεκταθεί και θα μονιμοποιηθεί η τηλεργασία. Ουσιαστικά διαλύοντας την διαφορά ανάμεσα στον εργάσιμο και στον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για χοντρά ζητήματα. Και από αυτή την άποψη η απάντηση που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση πρέπει να είναι ανάλογη της επίθεσης οποίας δέχεται. Έτσι. Από αυτή την άποψη λοιπόν καλούμε εμείς τον λαό, την εργατική τάξη, να συνειδητοποιήσει ότι πλέον μας βάζουν σε μια νέα εποχή εργασιακού μεσαίωνα. Ο βασικός στόχος είναι απλά να μην πεθαίνουμε στον δρόμο, έτσι, γιατί ο βιώσιμος μισθός, η βιώσιμη ζωή και τα λοιπά παραπέμπει εκεί. Δηλαδή ίσα ίσα για να μπορείς να μην πεθάνεις στον δρόμο και να μπορείς να τους βγάζεις τη δουλειά, έτσι ώστε να αυξάνουν τα κέρδη τους οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Αυτό είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτό προσδοκούν όλα τα κόμματα. Δυστυχώς τα αστικά κόμματα. Κύριε Σιδηχάκη, στην επικαιρότητα βρίσκεται επίσης και το νέο σχέδιο νόμου, το οποίο νομίζω χθες ψηφίστηκε επί της αρχής στη Βουλή. Αναφέρομαι στον εκλογικό νόμο στην αυτοδιοίκηση. Πώς σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτές τις πρωτοβουλίες κυβέρνησης? Κοιτάξτε, ο εκλογικός νόμος, μάλλον το πω διαφορετικά, υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα, μια αντιπαράθεση περιόνου σκιάς ανάμεσα και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, που ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε κατά το παρελθόν τη λεγόμενη κολοβία πλη αναλογική, η ΔΕ Νέα Δημοκρατία στο όνομα της ακυβερνησίας, εισάγει τώρα τον λεγόμενο πλειοψηφικό νόμο, που στην πραγματικότητα θέλει να κάνει ακόμα πιο αυστηρό, πιο προσωποκεντρικό, δημαρχοκεντρικό αυτό το εκλογικό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα στη χώρα μας δεν μας έλειψε η κυβερνησιμότητα. Ούτε διαλύθηκαν οι Δήμοι, ούτε πήραν διαζύγιο οι Δήμοι και οι περιφέρειες από τη διαπλοκή και τη συναλλαγή. Έτσι, όλα αυτά τα συμφέροντα είναι νύχι κρέας με την καπιταλιστική ανάπτυξη. Άλλωστε, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ένα ενίο εκλογικό σύστημα. Όχι, δεν είναι κοινό σε όλους, όχι. Όχι, είναι αυτό που λέμε απλή αναλογική, δε μία απλή αναλογική, να το πω έτσι.
για την εκλογή δημάρχου και δημοτικά συμβούλια και υπάρχει και η ενισχυμένη στο δεύτερο γύρο κτλ. Πάντως σε κάθε περίπτωση, όποιο και αν είναι αυτό, φυσικά εμείς είμαστε υπέρ της πάγιας ανώθευτης απλής αναλογικής, έτσι δεν το συζητάμε, απλά αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τίποτα, ήταν μια εκτροματική, να το πω έτσι. Ήταν απλή αναλογική στην εκλογή του δημάρχου, αλλά ενισχυμένη, με συγχωρείτε, απλή αναλογική στην εκλογή των δημοτικών συμβούλων, ενισχυμένη όμως στην εκλογή των δημάρχων. Ναι, να βρούμε και την ακριβή διατύπωση, από αυτή την έννοια λοιπόν είναι και ντεμή το εκλογικό σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το δίθεν αδιέξοδο που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το εκλογικό σύστημα, με τον Πλησθένη, σχετίζεται με μια γενικότερη προοπτική που θέλουν να δώσουν, και αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, έτσι, να μην αδικούμε, μια γενικότερη προοπτική που θέλουν να δώσουν στους Δήμους και στις περιφέρειες. Δηλαδή, βασικές αρμοδιότητες να περάσουν, να υποβαθμιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο, να περάσουν στην ευθύνη των οικονομικών επιτροπών Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου πιο άμεσα και πιο ευέλικτα να δρομολογηθούν έργα με συμβάσεις παραχώρησης είτε με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε συνεργασία με το ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτή είναι. Δεν υπάρχουν πλέον Δήμοι με την έννοια ο Δήμαρχος, ο πρώτος πολίτης της πόλης που κοιτάει το νερό, που κοιτάει τις αποχέτες κλπ. Αυτά κλείσανε. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία ανταποδοτικής λογικής. Θες να έχεις έργο, θες να έχεις καλό αποχετευτικό σύστημα, θες να έχεις κοινωνικές δομές, να έχεις παιδικό σταθμό, να έχεις σχολείο κτλ. Πρέπει να βάλεις το χέρι στη τσέπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό το νομοσχέδιο. Το καταψηφίσαμε. Δεν το συζητάμε. Ναι. Και από εκεί και μετά, χωρίς καμία αυταπάτη για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιονόμαστε καθαρά στην επαναφορά του ορίου, του 43% όσον αφορά την εκπροσώπηση, δηλαδή, των πολιτικών δυνάμεων στον εκβιαστικό δεύτερο γύρο, που εκτός από τους στόχους της ενσωμάτωσης ενισχύει, όπως σας είπα, και το προσωποκεντρικό χαρακτήρα στη λειτουργία αυτών των θεσμών. Κύριε Σιδηχάκη, στην επικαιρότητα αυτές τις τελευταίες ημέρες, από προχτές, από την Κυριακή, βρίσκεται η υπόθεση με την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Μίνσκ και την πολύ έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ. Πώς αξιολογεί το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό το γεγονός? Τι ακριβώς, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, συμβαίνει? Κοιτάξτε, προφανώς δεν μπορείς να το δεις ξεκομμένα από τις συνολικότερες εξελίξεις και στην περιοχή τη δική μας, αλλά και ευρύτερα στην κόντρα και στην αντιπαράθεση, τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία πλευρά και τη Ρωσία από την άλλη. Αυτό πρόκειται για ένα σχέδιο επί της ουσίας των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβουν, και θα έλεγα ομά, στα εσωτερικά της Λευκορωσίας. Και από αυτή την άποψη δεν μπορεί να κρυφτεί από αυτή την απαράδεκτη ενέργεια της αναγκαστικής προγείωσης του αεροσκάφου της Ryanair. Προφανώς εμείς θεωρούμε ότι είναι μια απαράδεκτη ενέργεια η αναγκαστική αυτή προσγείωση, αλλά απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να κρύψει και το σχέδιο των ΗΠΑ να παρέμβουν στα εσωτερικά της Ρωσίας. Έτσι, ούτε τον Λουκασέγκο στηρίζουμε, ούτε κανέναν από όλους αυτούς. Άλλωστε, αυτές οι ευαισθησίες νομίζω είναι αλακάρτ. Και είναι αλακάρτ γιατί? Να σας θυμίσω για την περιβόητη ΕΡΣΙΑ και τις εκατοντάδες μυστικές πτήσεις των υπτάμενων φυλακών των Αμερικάνικων Μυστικών Υπηρεσιών, που προσγειώνονται μάλιστα και στα ελληνικά αεροδρόμια με απαγωγές υπόπτων. Να θυμίσουμε για τις πτήσεις προς τον Γκουαντανάμο και άλλες μυστικές φυλακές των ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία σε καμία από των περιπτώσεων. Απλά ο λαός δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα, να μπει στη διελκυστίδα, ανάμεσα στη διελκυστίδα στις ΗΠΑ και στη Ρωσία για αυτή την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, ο λαός πρέπει να υπαγρυπνεί. Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς επιχειρούν την περικύκλωση της Ρωσίας. Πρόκειται για δύο καπιταλιστικές, υπεριαλιστικές δυνάμεις και από αυτή την άποψη οι λαοί θα πρέπει να έχουν στοχευμένη την αντίδρασή τους σε κάθε υπεριαλιστική επέμβαση, στον πόλεμο κτλ., υπερασπίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών και το δικαίωμα των λαών
να επιλέξουν το κοινωνικοπολιτικό σύστημα και τις κυβερνήσεις. Εντάξει, ναι, προφανώς. Μεταξύ αυτών των θεμάτων παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δύο ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, λόγω δύο τρέχουσες ειδήσεις. Πώς βλέπει το ΚΟΕ τις συνομιλίες μεταξύ του κυρίου Δένδια και του κυρίου Λαυρόφ στο Σότσι? Εντεταγμένες οπωσδήποτε μέσα στην περιγραφή που κάνατε προηγουμένως, ενώ και τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι να δούμε λίγο στην μεγάλη εικόνα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, οι συνομιλίες, τα πήγαινε έλα, τα πάρε δώσει κτλ. Εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο οξύτατων ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την τάση της Τουρκίας να πατάει σε δύο βάρκες και τα παζάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ, ναι, που θέλουν να την κρατήσουν στο δυτικό στρατόπεδο. Έτσι. Θα έρθει και ο Ερντογάν στην Ελλάδα, θα υπάρξει συνάντηση. Θα έρθει και ο Τσαβούσογλου τη Δευτέρα. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ναι. Τι μπορεί να προμηνύει αυτό σε μια επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ? Τέτοιου είδους συναντήσεις, δηλαδή μέσα σε ένα περιβάλλον που εντείνονται οι προκλήσεις της Τουρκίας ενάντια στη χώρα μας και γίνονται υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Προφανώς αυτό που επιδιώκουν είναι η λεγόμενη διευθέτηση των ζητημάτων σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας, των κυριαρχικών μάλλον δικαιωμάτων της χώρας μας. Έτσι, και υπ' αυτή την έννοια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου αυτή η διευθέτηση να είναι προς όφελός τους, προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων που θέλουν να προχωρήσουν στην εξόρυξη των υδρογοναθράκων και γενικότερα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της ευρύτερης περιοχής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσουμε τις όποιες συναντήσεις γίνονται του κύριου Δένδια με τον αντίστοιχο ομολογό του, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας δηλαδή. Μάλιστα. Κύριε Σιτιχάκη, να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία. Να είστε καλά. Θα έχουμε, η επικαιρότητα είναι πάντοτε πολύ πιο ισχυρή από εμάς. Καλή δύναμη σε όλα, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.